παιχνίδια. Να παίζουν πολλές ώρες παιχνίδια και να παιδιά να μην τρώνε, να μην κοιμούνται, να μην διαβάζουν και να είναι κολλημένα σε παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε και πρόβλημα και με τον τζόγο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή κολλάνε με τον τζόγο, με τον ηλεκτρονικό τζόγο. Νοσηλεύουν παιδιά, καμιά 30 παιδιά σε διαδικασία απεξάρτησης από το ίντερνετ. Λέει παιδιά και φίλους. Παιδιά και έφηβοι εθισμένοι στον τζόγο. Χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας στις εικονικές ρουλέτες. Τζογάρουν στις ψηφιακές τσόχες. Η νίκη τους ανεβάζει, τους κάνει να αισθάνονται μοναδικοί. Όταν χάνουν όμως, μπορεί ακόμα και να παραιτηθούν από την πραγματική ζωή. Όπως το παιδί που θέλησε να αυτοκτονήσει γιατί νόμιζε ότι είχε χάσει ένα τεράστιο ποσό στον διαδικτυακό τζόγο. Είχε φύγει από την πραγματικότητα και ζούσε σε μια εικονική πραγματικότητα. Το παιχνίδι αυτό που έπαιζε στο διαδίκτυο ήταν εικονικό, δηλαδή έπαιζε τζόγο εικονικά. Αυτός όμως νόμιζε ότι τα χρήματα αυτά τα χρωστούσε και γι' αυτό τον λόγο ήθελε να αυτοκτονήσει. Με λίγα λόγια, είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Ο εθισμός στο ίντερνετ δεν αφορά πλέον μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά μεγάλο αριθμό παιδιών και φίβων. Τα στοιχεία που έχει το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δείχνουν να έχει τις διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 124 παιδιά έχουμε εντοπίσει που ήθελαν να αυτοκτονήσουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 55-60%, έχει να κάνει με παιδιά εθισμένα στο διαδίκτυο. Όπου μέσα από αυτά τα παιδιά, ένα 20-30% έχει να κάνει με παιδιά εθισμένα στον τζόγο. Χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα υπόλοιπα αισθήματα από το περιβάλλον, είτε αυτά αφορούν την οικογένειά τους, είτε τους φίλους τους, είτε την προσωπική τους υγιεινή, το ενδιαφέρον τους για το σχολείο, για τις υπόλοιπες κοινωνικές τους σχέσεις. Το ποσοστό είναι όλο ένα και αυξανόμενο. Γι' αυτό κυκρούμε τον κόσμο του κινδύνου ήδη από τη μικρή ηλικία του δημοτικού σχολείου. Ακόμα και οι διαγωνισμοί διοργανώνονται ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, όπου καλύτερος αναδεικνύεται αυτός που είναι πιο πολύ βυθισμένος στον ψεύτικο κόσμο του διαδικτύου. Κάποιο διαγωνισμό που έγινε σε αθηναϊκό προάστιο, ποιος θα καθίσει τον ένα μήνα θα είναι πιο πολύ στο διαδίκτυο. Μία κοπέλα ήταν 16-24 ώρα στο διαδίκτυο. Συγκλήρωσε 16-24 ώρα σε ένα μήνα να είναι κολλημένη σε ένα διαδικτυακό ηλεκτρονικό παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενημέρωτοι οι γονείς, να βάζουν το διαδίκτυο σε έναν χώρο κοινό χρηστό, όπως και τον υπολογιστή μαζί με το διαδίκτυο, σε ένα κοινό χρηστό χώρο και να έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης ή πρόσβασης στα διάφορα στοιχεία που δίνει το παιδί τους.